κόσμος είναι μικρός. Γάμισε τη μόδα, γάμισε τους όλους. Είμαστε μπροστά στη μία ρόδα κι άσπρο πάτο. Το φτύνω, διαμάντια φτύνω κι αυτό εξοφιένει. Για πάρτι σου άλλο ένα γύρο. Το τελευταίο καυτό σου λέω, τον γκάζι δεν κλείνω. 200 και το κοντέρ και πλαγιάζω σαν τον Βαλεντίνο. Τι κάνουμε παιδιά, The Bulldog εδώ. Τι σας έχω, τι σας έχω. Μπεμβέ σήμερα. Έγινα μπεμβεδάκιας. Όχι, όχι παιδιά, δεν παράτησα το Yamaha. Δανείστηκα τη μηχανή ενός φίλου για να κάνουμε ένα βίντεο review. Οδηγάω ένα F650GS. Για να δούμε τι κάνει λίγο, να τα ανοίξουμε. Πάει, πάει καλά, πάει καλά. Λοιπόν παιδιά, F650GS. Το λογότυπο του λέει 650. Δεν είναι 650, είναι 800. Είναι μοντέλο 2010. Αρχικές εντυπώσεις. Πολύ ωραία μηχανά και εμφανισιακά. Το θεωρείς on off. Θα μπει και σε λίγο χώμα. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο για χώμα. Θα έλεγα πιο πολύ ότι κάνει για άσφαλτο. Αλλά σε λίγο χαλίκι νομίζω ότι θα μπορέσει να μπεις. Αρχικά μου αρέσει πάρα πολύ η θέση οδήγησης. Είναι τελείως διαφορετική από αυτή του Phaser. Πολύ πιο ξεκούραστη. Όπως πολύ πιο ξεκούραστη είναι η σέλα του. Έχει πάρα πολύ αναπαυτική σέλα. Πολύ άνετη και για εμένα και για κάποιον συνεπιβάτη. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό εδώ το σημείο τον φίλο μας τον Γιάννη που μας παραχώρησε το μηχανάκι του και μας το εμπιστεύτηκε για να κάνουμε αυτό το βίντεο. Πάμε λοιπόν περιφερειακά της Χαλκίδας και να πούμε τα χαρακτηριστικά του. Υδρόψυκτος κινητήρας, φυσικά, τετράχρονος, δικύλινδρος, με αρκετά καλή ροπή, νομίζω έχει 6,5 κιλά στις 4.000 στροφές. Πάρα πολύ ωραίο ήχο, εξάλλου τα δικύλινδρα φημίζονται για τον ήχο τους. Πριν το 2010, νομίζω, αν έχω διαβάσει σωστά, ότι αυτό το μηχανάκι έβγαινε μολοκύλινδρο. Μετά το 2010 η BMW αποφάσισε να το βγάλει δικύλινδρο. Το γκάζι του δουλεύει σε όλο το μήκος των στροφών και βγάζει περίπου στα 70 άλογα. Μεγάλη τελική. Μπήκα και στο επίσημο site της BMW για να δω, για να είμαι σίγουρος. Το κοντέρ του γράφει 2.40, δεν νομίζω να τα πιάνει όλα. Από ό,τι διάβασα δεν πιάνει ούτε 2. Δεν έχω τη δυνατότητα να βγω εθνική όμως για να το δω. Αλλά αν κρίνω από το άνοιγμα, ανοίγει και χαμηλά και μεσαία και ψηλά. Οπότε θεωρώ έχω μόλις τετάρτη βλέπω μέσα και είχα 120 χιλιόμετρα στις 4.000 στροφές. 8.500 στροφές ξεκινάνε τα κόκκινα. Οπότε θεωρώ ότι πιάνει τα 200. Άνε το μηχανάκι, πολύ ωραίος ήχος, ακούγεται σαν boxer. Αλλά δεν είναι boxer, οι κύλινδροι είναι σε σειρά. Ένα πάρα πολύ καλό που έχω διαπιστώσει σε αυτό το μηχανάκι είναι ότι έχει αρκετά μακριές σχέσεις. Είναι ιδανικό πιστεύω για κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει ένα καλό ταξίδι. Μειονέκτημα που παρατηρώ τώρα πάνω από 100 χιλιόμετρα που πάω. Δεν ξέρω αν υπάρχει υψηλότερο φέρινγκ. Ξέρω ότι ο φίλος μου το έχει αλλάξει σίγουρα. Έχει βάλει πιο ψηλό. Μετά τα 100 χιλιόμετρα, παιδιά, το κράνος βουίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, τρώω τον αέρα ακριβώς πάνω στην κάμερα και πάνω στη ζελατίνα του κράνους. Ανοίγει καλά όμως. Ανοίγει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ας πέσουμε λίγο στα φρένα να δούμε. Οκ. Τα φρένα του δεν είναι πάρα πολύ καλά. Έχει μονόδισκο φρένο μπροστά, 300 χιλιοστά, με διπλά έμβολα. Διαθέτει και ABS. Και ο πίσω είναι στα 230 χιλιοστά ο δίσκος. Και διαθέτει και αυτός ABS. Έχει δικά ένα άλλο ABS αυτό το μοντέλο. Δεν ξέρω για τα άλλα, γι' αυτό σίγουρα ξέρω ότι έχει δικά ένα άλλο. Τι άλλο έχουμε λοιπόν. Έχουμε ένα σχετικά όμορφο κοντέρ που σου παρέχει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείς για αυτό το μηχανάκι.
Έχει στροφόμετρο. Σου έχει το κοντέρ του, να δεις με πόσα χιλιόμετρα κινείσαι. Θα γούσταρα πάρα πολύ, γιατί είναι ένα ακριβό μηχανάκι. Τουλάχιστον ο δείκτης χιλιόμετρων να είναι ψηφιακός, να μην είναι αναλογικός. Είναι μοντέλο του 2010. Εγώ στο Phaser είναι μοντέλο 2004 και έχει ψηφιακό. Αλλά anyway, BMW είναι αυτή, τι να την κάνεις. Στο ABS, από λίγο που το δοκίμασα πριν ξεκινήσω να γράφω το βίντεο, μπαίνει λίγο πιο νωρίς από ό,τι χρειάζεται. Αλλά σίγουρα είναι μεγάλο πλεονέκτημα ένα μηχανάκι να έχει ABS. Νομίζω σε λίγο καιρό δεν θα μπορείς να πουλήσεις το μηχανάκι σου αν δεν φέρει τουλάχιστον μονοκάναλο ABS. Για κάποιους που θα με ρωτήσει τι είναι το μονοκάναλο ABS. Το μονοκάναλο ABS είναι τουλάχιστον ένας από τους δύο τροχούς να έχει στάνταρ ABS. Επίσης, μπορείς να απενεργοποιήσεις το ABS αν θέλεις, για να έχεις λίγο έτσι πιο παιχνιδιάρικο το μηχανάκι αυτό. Οι αναρτήσεις του αρκετά καλές, δηλαδή πέφτεις σε μερικά άλλα κουβάκια, είσαι σκαμμένο λίγο δρόμο και δεν πονάει ούτε η μέση σου ούτε κοπανά τα χέρια σου. Γιατί τέτοια μηχανάκια, παιδιά, εντάξει, αν είχες τέτοιο θέμα θα πήγαινα χαμένα τα λεφτά σου. Καλό άνοιγμα, το άνοιγμα του με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Οι καθρέφτες του μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχει ωραία γωνία θέασης και σε βολεύουνε. Γενικά να πω ότι είναι ένα αρκετά καλό μηχανάκι. Αρκετά ωραίο. Δεν είναι για τα γούστα μου. Εγώ θέλω το μηχανάκι λίγο πιο ασφάλτο, ας το πούμε. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μηχανάκι για κάποιους που τους αρέσουν να ταξιδεύουν συνέχεια. Πάει πολύ καλά. Πάει πολύ καλά για τα άλογα που βάζει. Στιβαρό τιμόνι, το αφήνεις και δεν παίζει καθόλου. Παράξενο, γιατί σας είπα ότι σε αυτό το μηχανάκι τρως αρκετό αέρα, δυστυχώς. Έχει ένδειξη ταχυτήτων. Για κάποιους είναι σημαντικό, για άλλους δεν είναι. Έχει αυτό εδώ το παπαράκι που θέλω να βάλω και εγώ στο Phaser, θα καταφέρω να το ανοίξω εδώ, που βγαίνει εργοστασιακά και το μηχανάκι διαθέτει μπρίζα. Μπορεί κάποια στιγμή να ξεμείνεις με το κινητό σου μπαταρία. Α, εμείς οι motovlogger να θέλουμε να φορτίσουμε την κάμερά μας, να βάλεις πάνω το powerbank, οτιδήποτε. Τι άλλο διαθέτει? Είπαμε, ένδειξη ταχυτήτων, μέση και στιγμιαία κατανάλωση καυσίμων, θερμενόμενα grip για όσους κρυώνουν και το θεωρούν απαραίτητο. Παίρνει ωραία τις στροφές, έχει ωραίο στήσιμο. Πάρα πολύ ωραίο στήσιμο. Αν πέσεις εδώ μπροστά, το φέρνει ξεκαλύπτει μια χαρά. Δεν τρως τόσο αέρα. Σε κάποια σημεία βέβαια αρχίζει και τρίζει το μηχανάκι. Σιγά σιγά νομίζω ότι θα ολοκληρώσω το βίντεο μου. Έχω μια εμπειρία από το δικό μου μηχανάκι και όσα είχα πριν από το Phaser. Διάβασα μερικά χαρακτηριστικά του και τα υπόλοιπα είναι από την εμπειρία μου στην οδήγησή του. Αυτό το κακό να μην είχε. Τρως πάρα πολύ αέρα. Τρως πάρα πολύ αέρα. Ανοίγει γρήγορα σχετικά για να κάνεις προσπεράσεις, όπως είδατε. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ειδικά στην πόλη, όταν θέλεις να περάσεις κάποιο όχημα πολύ γρήγορα, νταλίκα, λεωφορείο, κάτι μακρύ, ας το πούμε έτσι. Πραγματικά δεν θέλω να το επιστρέψω αυτό το μηχανάκι, θέλω να το κρατήσω. Με έχει εντυπωσιάσει. Να πω την αλήθεια, αρχικά είχα πολύ άσχημη γνώμη για τα BMW. Πραγματικά πολύ άσχημη για τις μηχανές. Θεωρούσα ότι είναι πάρα πολύ κυριλάτες, ρε παιδί μου. Αλλά δεν είναι τελικά έτσι. Είχα κρίνει ένα μηχανάκι και μια μάρκα πριν καν ανέβω πάνω σε αυτό.
το οδηγήσω και δω τη συμπεριφορά του. Πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει, οφείλω να το ομολογήσω. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Να ευχαριστώ άλλη μια φορά το φίλο μου τον Γιάννη που μου παραχώρησε τη μηχανή του. Πείτε μου αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, κάντε dislike. Κάντε μια κοινοποίηση αν θέλετε για να στηρίξετε το κανάλι μου. Μια εγγραφή. Αυτά από μένα. Να είστε όλοι πολύ πολύ καλά. Και μέχρι το επόμενο βίντεο. See ya! Μέχρι που σκάνεις από τα μακούν σκάνεις από τα ράς που σκάνεις από τα μακούν τους σκάνεις από ότι κι αν βγάλουνε μόμπα εκτός του ποτάμου όλενε Οκ, έτσι μια ιδέα.